Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 5 του μηνός, 5 Ιουνίου 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 για όλα τα θέματα του Ηρακλή, ρεπορτάζ σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πολλά άλλα, ανάλογα με την ημέρα, ανάλογα με την επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου streams του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα Χριστάρα μου, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου και φυσικά στους φίλους του Ηρακλή. Θα έχουμε και κλήρωση σήμερα, η τελευταία για το Ηρακάμπ, μεγάλη κλήρωση εδώ ως ώρα για μπλε. Τρέξτε να προλάβετε γιατί δεν θα έχουμε άλλη. Έχουμε λοιπόν τον διαγωνισμό μας τελευταίος για το Ηρακάμπ. Το Ηρακάμπ που μπαίνει στην τελική του ευθεία 18 με 24 του μηνός και κληρώνουμε μία αίτηση αξίας 100 ευρώ για εσάς, για τα παιδιά σας, για τα ανήψια σας, για τα εγγόνια σας, μου αρέσει αυτό κάθε φορά που λέω, για τα βαφτισίμια σας, όποιον θέλετε να γράψετε στο Ηρακάμπ, κοστίζει 100 ευρώ. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο, ειδικά για αυτούς που το έχουν πάρει απόφαση ούτως ή άλλως να στείλουν το παιδί τους στο Ηρακάμπ, γιατί είναι μια υπέροχη και ανώλευκη εβδομάδα που τα παιδιά σας, πίστεψτε με, θα έρχονται ευτυχισμένα. Γεια σου Φίλιππε, θα έχω κάτι να πω σήμερα. Τι έλεγα, ναι, ευτυχισμένα θα γυρίσουν στο σπίτι, κουρασμένα και πολύ ευτυχισμένα και χαρούμενα και χαμογελαστά. Μπορείτε να τους κάνετε αυτό το δώρο. Για όσους λοιπόν έχουν πάρει απόφαση ούτως ή άλλως να γράψουν τα παιδιά τους στο Ηρακάμπ, θα σας κάνουμε εμείς το δώρο μέσω του Γυμναστικού Συλλόγου. Ήδη τις προηγούμενες μέρες κληρώσαμε 2 αιτήσεις. Σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, Ηρακάμπ, αποστολή στο 54526. Γενικότερα για τα μηνύματά σας χρησιμοποιείτε και το Blue Libero παπάκι yahoo.gr. Συγκεντρώνω και τα μηνύματα των προηγούμενων 2 εκπομπών όπου είχατε στείλει και δεν είχατε κερδίσει. Οι 2 που κέρδισαν ξέρουν ποιοι είναι, έχουν ειδοποιηθεί και θα πάνε να γράψουν δωρεάν το παιδί τους. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, θα γράψετε και το Ηρακάμπ φυσικά, βάλτε και μια καλησπέρα, του Θεού είναι και αυτή. Και πάμε να σας δω να ορμάτε, γιατί το ξαναλέω, είναι η τελευταία αίτηση που κληρώνουμε αξίας 100 ευρώ σήμερα. 8 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Να ετοιμάσω το καφεδάκι του φίλου μου του Χρήστου. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar. Για όσους θέλουν καφεδάκι, καφεδάκι. Για όσους θέλουν μπυρίτσα, μπυρίτσα. Για όσους θέλουν cocktail, πολλά έχουμε. Για όσους πεινούν και club sandwich και hot dog και burger καταπληκτικό. Άντε να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το νότο, στο βράχο της Αθήτου με υπέροχη θέα τη θάλασσα. Μαζί μας, για εσάς που θέλετε σακούλες και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, οι σακούλες Aristoplast, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23 940 72 941, και aristoplast.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Ξαναλέω, FM κενό, Ηρακάμπ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Σπουδαίο δώρο κληρώνουμε σήμερα. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα έχουμε συνέντευξη για το βόλεϊ. Για το βόλεϊ που περιμένουμε εξελίξεις αυτές τις μέρες. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τίποτα. Παραμένει η κατάσταση δύσκολη. Παραμένουν τα πράγματα σοβαρά. Και μπορεί να πάρθει και η απόφαση από τα μέλη της διοίκησης, όπως μας ενημέρωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μάικς Καλατζίδης, ο πρόεδρος, με τη συνέντευξη τύπου, ότι συνεχίζουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βρήκαν ένα πηγάδι με λεφτά ή καμιά τρύπα με πετρέλαιο. Συνεχίζουμε με το γνωστό τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Το θυμάσαι, Χρήστο? Με πολύ αίμα, με πολύ υδρότα, με πολύ σκληρή καθημερινότητα. Πού το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι? Τέλος πάντων. Ναι. Χρειάζονται και άλλα χρήματα. Και τώρα
μπαίνουν στα βαθιά. Και μπαίνουν στα βαθιά γιατί πρέπει να πληρωθούν οι ξένοι. Μπαίνουν στα βαθιά γιατί πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τον προπονητή. Γιατί πρέπει να πληρωθούν και τα μεγάλα συμβόλαια των Ελλήνων. Αν δεν τα κάνεις αυτά, δεν μπορείς να ξεκινήσεις σχεδιασμό, προγραμματισμό ποτέ. Για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να συγκεντρωθούν χρήματα. Τα διαρκείας είναι περίπου 200, κάπου εκεί. Το θεωρώ σημαντικό νούμερο και μπράβο σε όσους Μάιο και αρχές Ιουνίου έχουν πάρει αυτά τα διαρκείας. Οι περισσότεροι βέβαια είναι από το εξωτερικό και εκτός Θεσσαλονίκης. Μπράβο σε όλους, και τους εντός και τους εκτός. Το λέω μπράβο γιατί είναι ένα νούμερο που πάει ο κόσμος και το παίρνει γιατί ξέρει ότι το παίρνει για την επιβίωση της ομάδος. Δεν το παίρνει γιατί ο Ηρακλής πήρε το πρωτάθλημα ή θα το πάρει το πρωτάθλημα. Το παίρνει γιατί ήθελε να αποφύγει τον εφιάλτη της Α2. Από τη στιγμή που αυτόν τον εφιάλτη τον απέφυγε, πάμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να αποφύγουμε άλλες δύσκολες καταστάσεις. Γιατί αν δεν πληρωθούν, επαναλαμβάνω, οι ξένοι για παράδειγμα, δεν πας πουθενά. Και είναι ένα ποσό συγκεκριμένο που απαιτείται. Θα έχουμε λεπτομέρειες στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Για τα διαρκές του μπάσκετ και πάρα πολλές λεπτομέρειες μάθατε χθες στην επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Παπαδούλη, τον υπεύθυνο τμήματος υποδομής και μέλος του τμήματος marketing της ΚΑΕΡΑΚΛΗΣ. Μας μίλησε για αρκετή ώρα και είπε πολλά ενδιαφέροντα για τα διαρκείας και όχι μόνο. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ που μπαίνει σε έναν σχεδιασμό, προγραμματισμό, πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει σε πρώτη φάση να ετοιμάσει το Ιβανέφιο να πάρει άδεια όσο πιο γρήγορα γίνεται για την Basket League. Αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. 150% αλλάζουν τα δεδομένα. Να ξεχάσουμε όσα ξέραμε για το πώς λειτουργούσε η ομάδα στην Α2 και το πώς πρέπει να λειτουργεί από εδώ και πέρα. Εδώ βέβαια το θέμα διαρκείας είναι σε τελείως διαφορετική βάση. Δεν είναι στη βάση του βόλεϊ όπου τα διαρκείας ίσον επιβίωση, γιατί είναι το μοναδικό έσοδο αυτή τη στιγμή για τη βολεϊκή ομάδα, κάτι που δεν ισχύει για το μπάσκετ. Όχι ότι στο μπάσκετ δεν θα είναι χρήσιμο αν αποκτηθούν διαρκείας, προς Θεού. Απλά προφανώς, έτσι όπως το αφουγκράζομαι, θα απασχολήσουν λίγο πιο μετά τον κόσμο τα μπασκετικά διαρκείας. Αν και ήδη κάποιοι έχουν αγοράσει, θα πω και σε αυτούς μπράβο φυσικά. Σίγουρα και ο κύριος Δρακόπουλος θα πρέπει να κάνει αυτά που έχει προαναγγείλει και χορηγίες και τμήμα marketing και boutique και συμπαίκτες, γιατί όχι, να βρει οικονομικούς για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στο οικονομικό κομμάτι σε μια κατηγορία που απαιτεί μεγαλύτερο budget, μεγαλύτερο roster και περισσότερα χρήματα, φυσικά μεταγραφές Αμερικανούς κτλ. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο που ο φίλος μου και πιστός ακροατής, φίλος ενώ έχουμε γίνει μέσω της εκπομπής, δεν έχουμε βρεθεί, αλλά ο μικρός Φίλιππος 14 ετών έχει τον ταλγκά του, έχει την καψούρα τον Ηρακλή και κάθε μέρα καλά κάνει και μας στέλνει μήνυμα, όπως και πολλοί άλλοι. Απλά μένω λίγο στο Φίλιππο παραπάνω λόγω ηλικίας. Για το αν έχουμε κάτι για το ποδόσφαιρο. Έχουμε κάτι για το ποδόσφαιρο, πληροφορία. Δεν θα μπω στη διαδικασία, σας το ξαναλέω για ακόμη μια φορά, να σας τρελάνω. Δεν το κάνω ούτε στον εαυτό μου, δεν θέλω πόσο μάλλον να το κάνω σε εσάς. Όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε ότι εδώ για να πούμε κάτι, πέρα το ότι θα το τσεκάρουμε 150 εκατομμύρια φορές, πέρα το ότι δεν μας νοιάζει αν θα το πούμε πρώτοι ή τελευταίοι, δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό, μας νοιάζει αυτό που θα πούμε να είναι αληθινό, να στέκει, να μπορούμε να το αποδείξουμε και να μην λέμε ό,τι να είναι απλά για να λέμε και να πουλάμε. Το πιο εύκολο πράγμα στο ραδιόφωνο πλέον, το ξέρετε, είναι η ίντρικα, είναι το παρασκήνιο, είναι τα σενάρια, είναι τα ράδια αρβίλα, είναι όλα αυτά που ίσως να αρέσουν και στον κόσμο περισσότερο από αυτά που κάνουμε εμείς ως ώρα για μπλε. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μπορεί να κατηγορούμαστε γι' αυτό καθημερινά, αλλά το προτιμούμε από το να λέμε πράγματα μόνο για να λέμε. Την Παρασκευή λοιπόν, ο Τόμ Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Στάθη Καραντώνη, πρόεδρος και αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ηρακλής, θα ταξιδέψουν
από τη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν λέω Θεσσαλονίκη, λέω Ελλάδα. Και δεν λέω Θεσσαλονίκη γιατί το ραντεβού που έρχονται να κάνουν μπορεί να μην είναι στη Θεσσαλονίκη. Για ευνόητους λόγους. Και όλοι καταλαβαίνετε το τι εννοώ. Υπάρχει ένα ραντεβού μέσα στο Σαββατοκύριακο που από ό,τι φαίνεται βάσει του ρεπορτάζ θα είναι και το τελευταίο. Είτε έχοντας θετική εξέλιξη, κατάληξη, είτε έχοντας αρνητική εξέλιξη, κατάληξη, όπως θέλετε πείτε. Για να υπάρξουν ανακοινώσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, πώς να το πω, βουίζει, θα το πω, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία, ότι πάνε καλά τα πράγματα, ότι είναι πολύ κοντά, ότι κλείνει, ανακοινώνεται κτλ. Καλά είναι όλα αυτά να υπάρχουν, αλλά θα είναι καλύτερο να οριστικοποιηθούν. Και πάντα όλα αυτά τα χρόνια το καλαθάκι μας είναι μικρό. Λίγα κερασάκια βάζουμε, δεν βάζουμε πολλά, γιατί αν φάμε πολλά κεράσια, Χρήστο, θα μας πιάσει το μάκι. Δεν μας πιάσει. Άμα φάμε κανένα τελάρο, θα τρέχουμε μετά. Οπότε μικρό καλαθάκι, λίγα τα κεράσια, σιγά σιγά, για όλο το καλοκαίρι. Πώς? Μισό τελάρο. Και μου αρέσουν και πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Καλύτερα δεν είναι να βάζουμε λίγα-λίγα και να τρώμε όλο το καλοκαίρι. Μην τα φάμε μόνο μιας και πάθουμε και τίποτα. Άστο το καλαθάκι ακόμα μικρό. Αν τη Δευτέρα μεγαλώσει, θα κάνουμε παραγγελία. Να φέρουμε κεράσια. Πολλά. Να ξεχυλίζουν. Αλλά προς το παρόν, περιμένουμε. Και περιμένουμε γιατί είναι Τετάρτη. Και γιατί το προγραμματισμένο ταξίδι τους είναι για Παρασκευή από την Αμερική. Και το ραντεβού είναι στα Σκαριά για το Σαββατοκύριακο. Και όταν λέμε Σαββατοκύριακο, για να μην τρελαίνεστε, είναι και το Σάββατο και την Κυριακή. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και χαζέψουμε τελείως. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και το ξαναλέω. Εάν δικαιωθεί η περιραίουσα ατμόσφαιρα και αυτό που λέμε βουίζει ο τόπος και τελειώσει το deal, τότε ξέρουμε όλοι τι θα συμβεί, αυτό που μαγειρεύεται εδώ και καιρό, παρά τις διαψεύσεις, παρά τις δηλώσεις, παρά τις ανακοινώσεις κτλ, το να βρεθεί ο Ηρακλής στη Super League με το συγκεκριμένο τρόπο που όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι. Εάν κάτι στραβώσει, γιατί το θέμα είναι ανοιχτό και η άλλη πλευρά δεν είναι να την εμπιστεύεσαι και πάρα πολύ. Όχι ότι εμπιστευόμαστε πολύ την πλευρά της Παϊρακλής, αλλά τέλος πάντων, να μην το συνεχίσω. Αν κάτι στραβώσει, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Κάποιες συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι η Ηρακλής θα βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία, στη Football League. Η δεύτερη συνέπεια θα έχει να κάνει με την απόφαση του Τόμ Παπαδόπουλου. Που από ό,τι φαίνεται, ο Τόμ Παπαδόπουλος το έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, σύμφωνα με αυτά που δηλώνει και μεταφέρει το τελευταίο διάστημα. Ή αφημί και Super League, ή γεια σας. Δεν νομίζω κανείς να πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος, με αυτά που μας έχει δείξει στην Β' Εθνική Κατηγορία, θα συνέχιζε να είναι μεγαλομέτοχος στη Football League, στην τρίτη τη τάξη κατηγορία, έχοντας χρέη, γιατί η τρίτη εθνική πλέον είναι επαγγελματική. Όλες οι αλλαγές πάνω στον Ηρακλή πέφτουνε. Θα γράψω βιβλίο για αυτό πραγματικά. Έχουν γίνει τα τελευταία 8 χρόνια ένα κάρο αλλαγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή χρονικά είναι μέσα και ο Ηρακλής. Πάντα. Πάντα. Εδώ δεν ήθελε να αναλάβει τα αντιτιάτικα του Παπαθανασάκη στη Β' Εθνική. Θα τα αναλάβει στη Γ' για να κατεβάσει την ομάδα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην ΠΑΕ Ηρακλής δεν έχουν πλάν B.
ή Super League με αφημί ή τίποτα. Εκτός κι αν προκύψει κάτι άλλο. Που δεν είναι της ώρας, δεν είναι της παρούσης. Αυτά προς το παρόν και πάλι δυστυχώς θα κάνουμε γαϊδουρινή υπομονή για να έρθουν από την Αμερική, να κάνουν το ραντεβού που είναι να κάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να ολοκληρώσουν τον deal. Αν το ολοκληρώσουν, φυσικά. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, υπάρχει αρκετός κόσμος που μπαίνει στη διαδικασία και λόγω της περιραίωσης ατμόσφαιρας, όπως είπα και πριν και συγχωρέστε μου που το ξαναλέω τρίτη φορά, στην ίδια πόλη ζούμε οι περισσότεροι, ακούνε, μαθαίνουν δεξιά και αριστερά από εδώ και από εκεί. Σήμερα θα ανακοινωθεί, αύριο θα ανακοινωθεί, μεθαύριο θα ανακοινωθεί. Μην το κάνετε αυτό. Κακό στον εαυτό σας κάνετε. Ξέρω ότι ο καθένας έχει τη δική του αγωνία, έχει το δικό του ενδιαφέρον, έχει τη δική του κάψα. Λογικά όλα, όπως και εγώ, όπως και όλοι. Αλλά όταν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, περιμένουμε βάσει των συγκεκριμένων πραγμάτων. Των συγκεκριμένων δεδομένων. Δηλαδή ένα ταξίδι, ένα ραντεβού και βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ τον πολύ καλό μου φίλο, αδερφό μου, που επικοινώνησε με την, με μένα και με έκανε να χαρώ, γιατί θα πάρει δύο διαρκείας και τα δίνει στην εκπομπή για να τα κληρώσουμε κάποια στιγμή σε εσάς. Μιλάω για το, για το βόλεϊ. Τρέχει ο διαγωνισμός μας, μην το ξεχνάτε, έχουμε σπουδαίο δώρο, το Ira Camp, την αίτηση αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και όπως έχουν κάνει κάποιοι φίλοι, κανείς δεν σας απαγορεύει να στείλετε και πάνω από ένα μήνυμα, έτσι αυξάνετε τις πιθανότητές σας, κάποιοι έχουν στείλει και 3 και 4 και από τις προηγούμενες φορές. Ξαναλέω, FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή 54526. Ο Δημήτρης γράφει και μια καλησπέρα και θα το διαβάσω. Οι υπόλοιποι που δεν γράφουν δεν το διαβάζω. Γιατί δεν έχω κάτι παραπάνω να διαβάσω πέρα από το Ιρακάμ που λένε και το ονοματεπώνυμό τους. Κληρώνουμε, παραλαμβάνω, μια αίτηση για το Ιρακάμ για μια ολόκληρη εβδομάδα για τα παιδάκια σας. Που θα γίνει 18 με 24 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή. Ο καλός μου φίλος και συμμαθητής ο Κωνσταντίνος γράφει: εκλογές έχουμε, ας κληραίνει λίγο η στάση μας. Ναι, βέβαια επέτρεψε μου να σου πω, Κωστή μου, ότι και άλλες φορές που είχε κληρύνει δεν είχε αποτέλεσμα. Ανάλογα, την περίπτωση είναι. Το θέμα είναι τι κάνουν αυτοί που διαπραγματεύονται, τι κάνουν αυτοί που συζητούν, τι κάνουν αυτοί που βρίσκονται, τι κάνουν αυτοί που κινούνται. Εάν κάνουν αυτά που έκαναν όλο το χρόνο, τα οποία καταγράφουμε κάθε μέρα, και ο Τόμ Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει τον Ηρακλή στην τρίτη τάξη κατηγορία και ήταν καταστροφική η θητεία του, αν καταφέρει με τον χύψη τρόπο να οδηγήσει την ομάδα στην Super League, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Και στα αρνητικά και στα θετικά πρέπει να υπάρχει κρίση. Έτσι είναι το σωστό. Αν λειτουργήσει όπως λειτουργούσε όλο το χρόνο, δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε πολύ. Εάν λειτουργήσει διαφορετικά, τότε δεν αποκλείεται να γίνει το deal. Ξαναλέω, επειδή κυκλοφορεί αυτή η αισιοδοξία, συγκρατημένη έστω, οφείλουμε να περιμένουμε το ταξίδι, το ραντεβού και το αποτέλεσμα αυτού. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα παρέα με τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης. Στην Data Labs, όπου σας προσφέρουμε 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους από εσάς κάνετε εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Μπορείτε να δηλώσετε τμήματα με έναρξη μέχρι και το Σεπτέμβριο, περίοδος εγγραφών 1η Ιουνίου στις 30 Ιουνίου. Για πληροφορική
δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσες προγραμματισμού, δίπλωμα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Εθνική Αμήνη 14α2310222962 και dandalabs.edu.gr. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ira Camp, καλησπέρα. Ό,τι θέλετε, βάλτε αποστολή στο 54526. Μεγάλο δώρο κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής. Μια αίτηση για το Ira Camp για τα παιδάκια σας, αξίας 100 ευρώ. Διαφημίσεις και επιστρέψαμε με κομματάρα, Χριστό μου. Εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε με το διαγωνισμό μας. Τα δικά σας μηνύματα, βάζω και τα σημερινά, βάζω και των προηγούμενων δύο εκπομπών. Για να κάνουμε την κλήρωση, όποιος θέλει μπορεί να στείλει πάνω από ένα φυσικά, ήδη το έχετε κάνει κάποιοι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ira Camp, αποστολή στο 54526, διεκδικείτε μία αίτηση αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp για τα παιδάκια σας, για μία άκρος και ανώλευκη εβδομάδα που πιστέψτε με, το ξαναλέω, θα περάσουν υπέροχα. Να πω ότι συνεχίζεται το μείον 20% η προσφορά για όσους κάνουν την εγγραφή τους ως και την Παρασκευή. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Πληροφορίες στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου 159Β, 207-715 και 6973-443-030 στο Ira Store, στην boutique δηλαδή, και στα τμήματα του Συλλόγου. Για το περίφημο, αγαπημένο από πέρυσι που ξεκίνησε και γίνεται θεσμός Ira Camp. Το κρατάμε το καφέ ή το αλλάζουμε? Το κρατάμε το καφέ. Δεν παίρνουμε δεύτερο? Όχι, κρατάμε τον καφέ. Στο Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar, στο φίλο μου τον Χρήστο, κρατάμε τον καφέ. Μετά θα πεινάρεις, θα του φέρω ένα μπέργκερ. Και μετά θα βγει και το κοκτέιλ. Στο βράχο της Αθήτου, με θέα τη θάλασσα. Ναι, δεν σηκώνεσαι. Δεν θα σηκωθείς μετά, άστο. Θα κάτσεις εκεί μέχρι το πρωί. Να απολαύσεις και μουσικάρες, Και μουσικάρες έχει. Καλησπέρα στη φίλη την Νατάσα που μας στέλνει μήνυμα από την Νότια Ελλάδα. Γιώργο, καλησπέρα. Διαβάζουμε ότι έκανε άνοιγμα και στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλή, γιατί μόνος με Θεοδωρίδη δεν μπορεί. Άρα ή δεν έχει χρήματα ή δεν θέλει να ξοδεύει. Αν όμως δεν ενεργοποιηθούν οι οικονομικά ισχυροί του Ηρακλή, τι θα κάνει? Γιατί, OK, παίζουμε Super League, αλλά δεν πρέπει να φτιάξουμε και μια καλή ομάδα ώστε να μην πέσουμε ή να μην κινδυνεύσουμε. Γιατί, αν πέσουμε πάλι, τι να το κάνουμε? Διαβάζω με σεβασμό το μήνυμά σου. Είναι λίγο υποθετικό βέβαια όλο αυτό. Και είναι υποθετικό γιατί ακόμα δεν έχει γίνει το deal. Όσον αφορά για τον Ηλία Θεοδωρίδη, το έχει μεταφέρει η πλευρά του ότι θα ασχοληθεί μόνο σε περίπτωση καθαρού αφημί. Αν δηλαδή η ομάδα έχει αφημί σε όποια κατηγορία, γιατί και η πλευρά του είχε κάνει επαφές και για αφημί άλλης κατηγορίας, τέλος πάντων, γνωστά είναι αυτά. Όσο για τους οικονομικούς συμπαίκτες, εννοείται πως είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει ο τον Παπαδόπουλος, εφόσον θέλει να είναι μεγαλομέτοχος στην Παέρα Κλής της Super League, και να μην έχει απλά ένα στόχο, την παραμονή στην κατηγορία. Γιατί αν εκχωρηθούν, για παράδειγμα, τα τηλεοπτικά, χάνεις ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο εσόδων. Να με συγχωρέσει ο φίλος ή η φίλη που τελειώνει το κινητό σε 2.23, αλλά έχει γράψει μόνο τις λέξεις Ira Camp. Δεν μπορεί να μπει στην κλήρωση. Πρέπει να γράψει οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο. Και από ό,τι βλέπω, είναι το μοναδικό μήνυμα που έχει στείλει. Οπότε δεν ξέρουμε ποιος είναι για να μπει στην κλήρωση. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να στείλετε ακόμα ένα μήνυμα, γιατί χωρίς ονοματεπώνυμο δεν μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση. Ξαναλέω, κληρώνουμε την τελευταία που έχουμε από τις τρεις στη διάθεσή μας. Οι άλλες δύο δόθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αίτηση αξίας 100 ευρώ, παρακαλώ, για το Ira Camp που θα γίνει σε εγκαταστάσεις του Ηρακλή, εκεί στην Αγίου Δημητρίου, το ένα γήπεδο δίπλα στο άλλο, 18 με 24 Ιουνίου. Λοιπόν, καταγράψαμε κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα στο ξεκίνημα της εκπομπής όσον αφορά την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, για την προσπάθεια που γίνεται. Ακούσατε λεπτομέρειες και ειδήσεις και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΤΑΑ, τον κύριο Μάκη Καλαϊτζίδη. Αλλά φυσικά δεν τελειώνουμε εκεί. Δεν είναι ότι δόθηκε μια συνέντευξη τύπου, είπε ο κύριος Καλαϊτζίδης ότι προχωράμε, αποφύγαμε τον εφιάλτη της Α2 και εντάξει, okay, το βάλαμε σε ένα αυτόματο πιλότο και πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο και το Champions League. Εξακολουθούν και υπάρχουν δυσκολίες, εξακολουθούν και υπάρχουν ζητήματα, εξακολουθεί και δίνεται μάχη καθημερινά για να συγκεντρωθούν χρήματα. Και θα πάμε τώρα να
δώσουμε την καλησπέρα μας στον γραμματέα του τμήματος, τον κύριο Απόστολο Βαμβακίδη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την Ωραία Μπλε. Καλησπέρα Γιώργο από την όμορφη Καβάλα. Η καρδιά του Ηρακλή χτυπάει και στην Καβάλα. Κάθε φορά που τα λέμε βασικά υπάρχει. Την άλλη φορά ήταν Σαμοθράκη νομίζω. Την άλλη φορά ήταν Σαμοθράκη και πίστεψέ με, όπου κινούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα θα σου πω ότι ήμουν στην Καρδίτσα. Όπου κινούμε έχω μηνύματα από φιλάθλους του Ηρακλή που θέλουν να βοηθήσουν με τον δικό του τρόπο. Ουσιαστικά περνάω, αφήνω διαρκείας, κόβω αποδείξεις. Πριν ένα μήνα ήμουν στο Αλεξανδρούπολη, μάλιστα κάποιες αποδείξεις ανέβηκαν και στο Facebook. Αλεξανδρούπολη έχουμε καλό πυρήνα εκεί. Ναι, ναι, και καλό. Αύριο θα είμαι στην Κομωτίνη, δύο χώρα να τεβούμε δύο παιδιά από εκεί. Γίνεται προσπάθεια παντού, έτσι, δηλαδή δεν σταματάμε. Αυτό που μου λέτε τώρα επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο της εκπομπής και μου το σχολίασε ένας καλός μου φίλος στο διάλειμμα, που του κάνει εντύπωση και αυτό λέει πολλά, ότι μέχρι στιγμής αυτά τα περίπου 200, εσείς θα μας πείτε το νούμερο, τα περισσότερα αν δεν κάνω λάθος είναι εκτός Θεσσαλονίκης που έχουν δοθεί. Είτε εκτός Ελλάδος είτε εκτός Θεσσαλονίκης και ναι, έτσι. Να πούμε και τα θετικά, γιατί λέμε κάποια στιγμή και κάποια πράγματα που πιθανόν μπορούμε να συναχωρούμε κάποιους, αλλά πρέπει να πούμε και τα θετικά του κόσμου, έτσι. Φυσικά. Τα θετικά του κόσμου είναι ότι ποτέ τέτοια περίοδο δεν είχαμε καταφέρει ποτέ κάνουμε αυτό το νούμερο διαρκή, έτσι. Μάιο για βόλεϊ, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για βόλεϊ, στον πλανήτη Γη δεν θα βρείτε ούτε 10 διαρκείας. Και ο Ηρακλής έχει δώσει 200. Να κάνουμε, είμαστε γύρω στο 210-220 την Δευτέρα που έβγα το ταξίδι μου, είμαστε γύρω στο 210, από ό,τι γνωρίζω άλλα 4-5 που είμαστε πάνω στο 220. Τα ευχάριστα όμως, ουσιαστικά γιατί πρέπει να λέμε και ευχάριστα, ναι, είναι ότι περίπου το 70% από τα διαρκείας είναι άνθρωποι τους οποίους πραγματικά δεν τους γνωρίζουμε. Δηλαδή έρχονται ονόματα που θέλουν να βοηθήσουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και είναι άνθρωποι που είτε εγώ προσωπικά είτε ο πρόεδρος ο Μάξο Καλαϊτσίδης που από τις αποδείξεις τους βλέπουμε πρώτη φορά και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι οι παραδοσιακοί φίλοι Ηρακλή που δεν έχουν έρθει ακόμη κοντά για να βοηθήσουν το σύνολο θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου το να έρθουν αργότερα. Έτσι. Και επειδή το έχω ζήσει και εγώ με 2-3 παραδείγματα, είναι άνθρωποι που δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία να τους πάρει τηλέφωνο και να τους πει σε παρακαλώ έλα πάρε διαρκείας, μόνοι τους το κάνανε, έτσι. Να σου πω ότι έχουν έρθει τρεις άνθρωποι από Βουλγαρία που ζουν μόνοι μας στη Βουλγαρία, έτσι. Και έχουν έρθει, έχουν επικοινωνήσει μαζί με παιδιά από τη γραφή του λόγου και έχουν πάρει διαρκείας. Και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εξ αυτών είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση, δηλαδή δεν θα έχουν κάτι δυνατότητα να δουν ένα παιχνίδι, έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα με πήρε ένας άνθρωπος από την Πτολεμάδα, ο οποίος μου ζήτησε 4 διαρκείες. Αύριο θα φέρω χρήματα. Θα δώσω και στον Γιώργο για να τα ξέρω και μια στην Ελλάδα. Α, ωραία. Που δεν θα έχει τη δυνατότητα να δει την ομάδα και δεν αρκείται σε ένα διαρκείο, παίρνει 4. Και μάλιστα θέλει να βοηθήσει και με χορηγία κάποια στιγμή, γιατί μιλήσαμε κάποια στιγμή για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο το σύλλογο και ήταν από ποια περιοχή είπατε αυτό που έγινε. Από την Τολεμαϊδα. Για να σας δώσω έτσι λίγο ψυχολογία παραπάνω, γιατί ξέρω ότι κάθε μέρα στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείστε με αυτό το κομμάτι. Πριν λίγο δέχτηκα τηλεφώνημα εκτός Θεσσαλονίκης για 2 διαρκείας για να τα κληρώσω εδώ. Αύριο θα φέρω χρήματα από Κύπρο για να πάρω διαρκείας που μου στείλανε. Είναι όλα θετικά και νομίζω είναι αυτά που σας έκαναν μαζί με τον κύριο Καλατζίδη να πάρετε την προηγούμενη εβδομάδα την απόφαση και να πείτε όχι, δεν τα παρατάμε, δεν πάμε α2, προχωράμε μαζί. Γιώργο, όπως είπα ο Πρόεδρος, είναι κάποια πράγματα που μπορεί να συμβούν καθημερινά και να αναθεωρήσεις. Αυτό η κουβέντα ότι με τον Πιτσιρικά, ο οποίος ναι, ήρθε που ήταν 10-11 χρόνια μαζί με τον Πάτη και άφησε τα 10-11 ευρώ για να πάρει να διαρκέσει και να βοηθήσει τον σύλλογο. Ένα άλλο περιστατικό που έγινε με δύο παιδιά από τα 22 χρονών που δεν το είπε ο Πρόεδρος, που ήρθαν και πήραν από ένα κόρτα από 500 ευρώ. Εντάξει, γιατί όταν κάποια στιγμή λέει θέλουμε να διαρκέσει, ξεκινάμε να του κόψουμε το ποτσιστά και λέει Πρόεδρε, δεν θέλουμε τον 100, θέλουμε λέει VIP. Και τους λέμε παιδιά, ξέρετε πώς το VIP, λέει ναι, και βγάζει ο καθένας από ένα 500 ευρώ για να πάρει ένα διαρκείας 20 χρονών. Εντάξει, ανθρώπους που δεν τους είχαμε δει ποτέ στον Ηρακλή, είναι κάποια πράγματα που λες ότι θα παλέψει για αυτό το σύλλογο, θα παλέψει για αυτά τα παιδιά
γιατί έχουν την αγωνία, θέλουν, έχουν το όραμα να δουν τον Ηρακλή ψηλά και σκύβει στο κεφάλι και στην εκκλησία. Βέβαια τα προβλήματα, όπως είπα νωρίτερα, και τα εμπόδια που έχετε μπροστά σας να προσπεράσετε δεν σταματούν. Καθώς, όπως μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Καλατζίδης, και εδώ θέλω την ενημέρωση από εσάς για το πού είμαστε στο θέμα των ξένων και στο θέμα των Ελλήνων που έχουν τα μεγάλα συμβόλαια, που είναι και τα περισσότερα χρήματα, έτσι, σε σχέση με τους 10 που καλύψατε τις προηγούμενες μέρες, τους 10 αθλητές του Ηρακλή. Πλέον μπαίνουμε στα βαθιά, όπως λέμε, γιατί είναι πιο μεγάλα τα νούμερα. Ακριβώς, μπαίνουμε στα βαθιά γιατί είναι ένα σχετικά καλό ξεκίνημα, αλλά πρέπει να γίνει ένα πολύ καλό πρωτοφύλλης. Ήδη, όπως ενημερώθηκε ο κόσμος, τα συμβόλαια 10 αθλητών με τα χαμηλότερα συμβόλαια ήδη έχουν κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε ευχαριστητές να πούμε ότι εξοπλίστηκε ο Φέργκισον. Ωραία. Αύριο μεθαύριο θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορέσει να εξοπλιστεί και ο Κλήτη. Mm-hmm. Και είναι η σειρά των ξένων, οι οποίοι ξένοι καλώς ή κακώς είναι μισθοφόροι. Δεν έχει συναισθηματισμούς. Δεν έχει να το πει στον ξένο ότι περίμενε παύρο, κάνε ένα χρόνο ακριβώς. Έρχεται στη χώρα σου, αφήνει τη δικιά του χώρα για να πει να πει συμβόλαιο. Το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που λέμε ξεκίνησε πρέπει να συνεχίσουμε και να μην σταματήσουμε εδώ. Τώρα είναι τα δύσκολα ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς το οποίο είπαμε, ότι έχουν μείνει οι δύο ξένοι μαζί με τους Έλληνες παίκτες. Και από εδώ και πέρα είναι που θα αρχίσουν τα πιο δύσκολα, να πω κάπως έτσι. Γιατί και ο κόσμος κάποια στιγμή θα αρχίσει να φεύγει, θα πηγαίνει τα καλοκαιρινά του μπάνια. Εντάξει, και από εκεί και πέρα θα πρέπει όμως πριν φύγει να περάσει και να βοηθήσει αυτή την... στη δύσκολη συγκυρία την οποία βρισκόμαστε. Θεωρώ που όπως έκανε το καλό ξεκίνημα, θεωρώ ότι και το photo finish ήταν εντυπωσιακό. Πραγματικά το πιστεύω, γιατί είναι και τα μηνύματα τα οποία παίρνεις. Βλέπω εγώ και τη διάθεση του κόσμου που υπάρχει. Και αν μη τι άλλο, όταν τον κόσμο του Ηρακλή και τον κοιτάς στα μάτια και θεωρούσε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, θεωρώ ότι έρχεται πιο κοντά σου. Θέλει καθαρούς ανθρώπους, με καθαρές ιδέες και να δει τα πράγματα όπως είναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα τα αποκριθεί για ακόμη μια φορά και θα δώσει τη δύναμή του για να βοηθήσουμε τον Σύλλογο να συνεχίσει να βρίσκεται στην ΑΕΝΑ και να μπορέσει να πρωταγωνιστεί. Και πέρα από το οικονομικό, υπάρχει και μια ομάδα που πρέπει να σχεδιαστεί, να έρθουν παίχτες, να κλείσει το θέμα του προπονητή που έχετε ξεκαθαρίσει ότι με τον Γιάννη Ορφανό θέλετε να συνεχίσετε, αυτό είναι δεδομένο. Περιμένουμε ένα ραντεβού οριστικό. Έγινε σήμερα μια πρώτη συζήτηση, βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση των δύο, το θέμα είναι τυπικό. Αλλά όσο πιο γρήγορα κλείσει ο κόουτς, από εκεί και πέρα γίνεται και ο προγραμματισμός για τους παίχτες. Ήδη έχουμε βολιδοσκοπήσει κάποιους παίχτες για την επόμενη χρονιά. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές. Αλλά όλα αυτά για να περάσουμε στη συνέχεια. Πρέπει ακριβώς όλα τα πράγματα να γίνονται βήμα-βήμα, δηλαδή να γίνονται όλα τα πράγματα στον χρόνο τους. Να πληρωθούν οι παίκτες, να κλείσει ο προπονητής, να αρχίσουμε να έχουμε μια ζωή χρημάτων για να μπορέσουμε να δίνουν προκαταβολή στους καινούργιους παίκτες και από εκεί και πέρα όλα να κυλήσουμε όμορφα και προγραμματισμένα, έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί μια σωστή και σοβαρή διοίκηση. Αν δεν πληρωθούν οι περσινοί, θα καθυστερήσουν οι μεταγραφές. Και όσο καθυστερούν οι μεταγραφές, μπορεί να χαθούν και στόχοι, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Και στόχοι θα χαθούν και σίγουρα είναι διαφορετικά να ψωνίσεις από μια αγορά αυτή την περίοδο που είναι νωρίς σχετικά για το βολί. 100 οι αθλητές, μπράβο, που τσένει διαφορετικά συμβόλαια και διαφορετικά να ψωνίσεις τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, που οι αθλητές από τους 100 έχουν μείνει 10, 15, που είναι τα συμβόλαια πολύ πιο ακριβά, έτσι. Άρα όσο πιο νωρίς κάνεις την αγορά σου, τόσο και καλύτερη την πετυχαίνεις και καλύτερο να την βρίσκεις. Είναι σαν να έχεις τα λεφτά, Γιώργο, και να θέλεις να κάνεις μια αγορά, να τα έχεις στη τσέπη. Ναι. Είναι, διαπραγματεύεσαι διαφορετικά. Αισθάνεσαι πιο δυνατός, μπορείς να πετύχεις την καλύτερη τιμή. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε αποκτήσει, μάλλον έχουμε πάρει πίσω το κομμάτι της αξιοπιστίας μας. Ότι η ομάδα να παίρνει, που για κάποιους μπορεί να θεωρείται εύκολο και λογικό το να παίρνει αδειοδότηση κάθε χρόνο,
Αλλά το να καταφέρνει και να παίρνει από τις πρώτες ομάδες και τα μηνύματα μεταξύ των αθλητών να λένε ότι πάνε στον Ηρακλή γιατί η ομάδα πλέον πληρώνει και δεν θα χάσει τα λεφτά σου, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Ότι έστω και με καθυστέρηση θα τα πάρεις, ναι. Έτσι, και αυτή τη στιγμή αν ρωτήσετε στην αγορά, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίκτες που θα προτιμούσαν τον Ηρακλή για τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Το θέμα είναι να μην χαθεί χρόνος, γιατί μπορεί ο χύψη παίκτης που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τη διοίκηση, τον κύριο Ορφανό, για να τον φέρει στην ομάδα. Εάν δεν πληρωθούν αυτούς που προαναφέραμε και αν καθυστερήσετε να ξεκινήσετε το σχεδιασμό, μπορεί αυτός ο χύψη να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα και να δυναμώσει ο αντίπαλος αύριο μεθαύριο. Και να δυναμώσει ο αντίπαλος, και όπως είδες ότι πέρσι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Οι ομάδες μεταξύ 3 και 7 που τερματίσαμε εμείς ήταν πολύ μικρές οι διαφορές τους. Και όπως βλέπεις ότι φέτος το πρωτάθλημα δεν ακόμη και ανταγωνιστές. Πέφτουν οι ομάδες είναι 3. Βλέπεις ότι Όφη έκανε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τα δεδομένα του ελληνικού βόλεϊ με την αγορά ενός μαυροκούνου, αν θυμάμαι, αθλητή. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει ακόμη και οι μικρές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστές και να μπορούν να σε χτυπήσουν, έτσι. Είναι μικρές οι διαφορές. Είναι μικρές οι διαφορές. Ακριβώς. Να πάνε όλα καλά. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε τα 200 να έχουν διπλασιαστεί, αν είναι αυτό εφικτό. Και επειδή έχετε δίκιο σε αυτό που τονίσατε νωρίτερα, αν είναι δυνατόν πριν τις διακοπές, γιατί από μέσα Ιουνίου και μετά αρκετός κόσμος θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει τις αδειές του. Οπότε είναι και ένα budget στο κάθε σπίτι, έτσι. Αλίμονο, σεβόμαστε τα οικονομικά του καθενός. Δεν μπορούμε να. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει βοηθήσει με τον οβολό του. Εκ μέρους όλης της διοίκησης, πραγματικά τι να πω, ότι καταλαβαίνουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη, αλλά ακόμη. Και το ένα ευρώ που έρχεται να δώσει κάποιος ή να βοηθήσει κάποιος από οποιοδήποτε πώς το θελήσει στη διοίκηση του Ηρακλή, αμή τι άλλο, μία είτε οικονομική ανάσα για μας να μιλάμε χρηματικά, είτε ανάσα βοηθήματος σε οποιοδήποτε πώς το θελήσει να βοηθήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθώ τους φιλάδους του Ηρακλή, αλλά το μυαλό μας είναι φυσικά πίσω εδώ στον Ηρακλή για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το δύο πραγματάκια ακόμα που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Εξακολουθεί όποιος θέλει, είτε δεν έχει τα χρήματα για να πάρει ένα διαρκείας, έχει ένα μικρότερο ποσό, να έρθει σε επαφή μαζί σας και με τον Ηρακλή ή στα γραφεία στο Κατσάνιο. Και το δεύτερο, για τους φίλους του εξωτερικού, πάλι το ίδιο, να υπάρξει κάποια άμεση. Ναι, και εγώ ήδη θέλω να πω να βοηθήσω, να ευχαριστήσω μάλλον και τα παιδιά, κάποια παιδιά από την Αμερική που έχουν βοηθήσει, κάποια παιδιά από την Ελβετία, από το Βέλγιο, ξεχνά και τα κράτη από την Ολλανδία, από την Νότια Αφρική, κάποιοι άνθρωποι από το εξωτερικό που ο καθοδικό του τρόπο βοηθάει τον Σύλλογο. Ειδικά τα παιδιά που είναι από μακριά, νομίζω ότι αξίζει να τους ευχαριστώ δύο φορές. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Απόστολο Βαμβακίδη, τον γραμματέα της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Και σήμερα νομίζω πήραμε ενημέρωση για το πώς έχουν τα πράγματα και ξέρετε τα πάντα που αφορούν τη δεδομένη χρονική στιγμή στο συγκεκριμένο τμήμα. Αύριο το σημαντικό ραντεβού από ό,τι φαίνεται με τον Γιάννη Ορφανό για να μπουν και στη διαδικασία του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν. Αλλά το ξαναλέω, για να σχεδιάσεις κάτι, για να κάνεις πλάνα για κάτι καινούριο, για να πάρεις τους παίκτες που θέλεις και όχι αυτούς που θα περισσέψουν αύριο μεθαύριο, πρέπει πρώτα να κλείσεις το όποιο κενό υπάρχει από την περσινή σεζόν. Εφόσον το κλείσεις, τότε γρήγορα θα πάρεις αυτούς που θες και όχι αυτούς που θα πάρεις αφού έχουν χαθεί οι πρωταρχικοί σου στόχοι. Έχετε 2 λεπτά. 3. 4 να τα κάνω. Για να στείλετε μηνύματα για το Ira Camp. Δώρο αξίας 100 ευρώ. 100 ευρώ δώρο δίνουμε, παρακαλώ, σήμερα. Η ώρα για μπλε. Λεφτά υπάρχουν, δεν έλεγε ο... αυτός που έψαχνε στυλό προχθές για να... Ωραία, παιδιά. Καλά που είναι και αυτοί και διασκεδάζουμε λίγο. Έψαχνε στυλό στις επαναληπτικές εκλογές. Που δεν υπάρχουν σταυροί. Τι ήθελε να βάλει υπογραφή. Αυτογράφο. Άκυρο ήθελε. Μήπως έγραψε γήπεδο στον Ηρακλή.
Μπορεί, μπορεί. Υπήρχε μια χρονιά, δεν ξέρω πότε, σχολείο πήγαινα, που ήταν χιλιάδες τα ψηφοδέλτια με γήπεδο στον Ηρακλή. Είχε γίνει θέμα. Παλιά. Ναι. Δύο λεπτά ακόμα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, Ira Camp, αποστολή στο 54526. Διεκδικείτε μία αίτηση για να γράψετε τα παιδάκια σας για το Ira Camp μία εβδομάδα ολόκληρη 18 με 24 Ιουνίου. Στο Κατσάνιο, στο Ιβανόφιο, στο Εθνικό, στο Καφτατζόγλιο εκεί σε όλη την ευθεία. Με καθημερινή δράση για τα παιδάκια σας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Δωράκι επαναλαμβάνω αξίας 100 ευρώ. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ira Camp, αποστολή στο 54526. Τελευταία φορά το λέω, δεν θα το ξαναπώ. Σε ένα λεπτό να καλέσει ένας φίλος ή φίλη. Δεν λέμε όχι. Τι ρε φίλε, τι, μην είσαι ρατσιστής με τις γυναίκες. Σε παρακαλώ. Υπάρχουν και γυναίκες ακροάτριες αυτής εδώ της εκπομπής. Πολλές. Τι, επειδή δεν το λένε. Χειροκροτάει ο λαός έξω. 23-10-287-38. 6-9-45-287-38. Να πάρει μια φίλη τώρα για να τυπώ στο ντρούλινγκ. Οι άντρες μη καλείτε. Να πάρει ένα Ηρακλάκι γυναίκα για να την ακούσει στερεοφωνικά ο ντρούλινγκ που είναι απ' έξω. Γιατί λέει, σ' ακούνε γυναίκες. 23-10-287-38. 6-9-45-287-38. Θα πάρει άντρας και κάνει την γυναίκα τώρα, δεις. Να πάρει κάποιος να κάνει την κλήρωση για το Ira Camp. Δωράρα δίνουμε. Άμα δεν πάρει κανείς, θα την κάνει ο Χρήστος. Να ξέρετε. Και θα τον βάλω να κάνει και γυναικεία φωνή. Άμα δεν πάρει γυναίκα, δεν έχει ράδιο μαρμίτα. Θα κάτσω εδώ μέχρι τις 10. Μπορείτε να φύγετε. Όχι, δεν θα πάρει άντρας να κάνει γυναικεία φωνή. 23-10-287-38. 6-9-45-287-38. Ας πάρει κάποιος. Για να μας κάνει την κλήρωση. Είναι ντροπαλοί όλοι τους, δε. Τι πράγμα, ρε. Θα κάτσω εδώ μέχρι τις 10, ρε. Μέχρι να πάρει γυναίκα. Φύγετε. Να κάνει την κλήρωση. Ira Camp. Τώρα, μιας και ακούμε Ρόρι. Κερδίζω χρόνο από ό,τι βλέπεις. Να πω ότι 14 Ιουνίου. Άκουτα εσύ μήπως και μας τιμήσεις καμιά φορά. Ανήμερα του θανάτου του τεράστιου Ρόρι Γκάλαχερ, 14 Ιουνίου του 95 μας άφησε. Θα έχουμε επιλογές εκεί. Αφιέρωμα στο Ρόρι, στο Ντιλίντζερ, στη Λόρι Μαργαρίτη. Και επίσης αυτό το Σάββατο 8 του μηνός θα παίξουμε ροκές εδώ απέναντι στο Ριχάμπ, στη Βαλαωρή του. Στη Ριχάμπ. Πώς? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αφού δεν παίρνει τη γυναίκα, την κλείνω την εκπομπή. Οι άντρες δεν παίρνουν επίτηδες γιατί περιμένουν τη γυναίκα να πάρει. Το έχεις καταλάβει τώρα τι τους έχω κάνει, γιατί τους είπα μην πάρετε. Χρήστο, θα κάνεις εσύ την κλήρωση. Να το δώσω άλλη μία. 23-10-287-38, 6-9-45-287-38. Κάθε απέναντί μου, δεν πάω να κάνω εκπομπή. Φύγε ρε, πίσω δεν έχουμε ολόκληρο τέτοιο. Σαλόνι δεν έχουμε. Όχι. Θες να με βλέπεις. Σου λείψα. Βγάλε μια φωτογραφία να με έχεις. Χρήστο. Μαζεύω και τα μηνύματα των προηγούμενων εκπομπών. Που είχαν στείλει και ήταν άτυχοι. Είναι, επειδή είναι μεγάλο το δώρο, τους βάζω και αυτούς. Νομίζω είναι σωστό. Θέλω να μου πεις... Κάτσε να μην χάσω την μπάλα εδώ πέρα, γιατί έχω και mail. Από το 1 ως το 23, σε παρακαλώ. Θαυμάσια. Λοιπόν, νικητής είναι άντρας. Είχαμε και γυναίκες που συμμετείχαν. Ο κύριος Χρυσομάλης Δημήτριος. Σημερινό το μήνυμα. Τυχερός. Παίρνει την τελευταία αίτηση για το Ira Camp αξίας 100 ευρώ. Οι άλλοι δύο έχετε ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Χρυσομάλης Δημήτριος μπορεί να πάει στο γυμναστικό σύλλογο και να κάνει την εγγραφή του δωρεάν για το παιδάκι του και καλά να περάσει στο Ira Camp. Σας ευχαριστώ για όλους για την ακρόαση, όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Πρώτα Θεός, το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο, 7 και κάτι με 8 και κάτι. Ακολουθεί
Ράδιο Μαρμίτα σε κιτρινό-μαύρη έκδοση, αφού λείπει ο άλλος. Ναι. Έχει guest star για ακόμη μια φορά ο Ζάχος Ντρούλινγκ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο Βράχο της Αθήτου, στην Χαλκιδική, στο Πρωτοπόδι, με υπέροχη θέα τη θάλασσα. Σακούλες Αριστοπλάς, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, αριστοπλάς.gr. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά.